Το ψήφισμα για το ελάχιστο εισόδημα χύνει κροκοδίλια δάκρυα για τη δινή κατάσταση των εργαζομένων που δουλεύουν για ψίχουλα και αντιμετωπίζουν την κούρσα του πληθωρισμού, των τιμών βασικών προϊόντων και υπηρεσιών, το εξεσπίτωμα από τι τράπεζε και τα φαντ. Καλεί την Κομισιόν να καταθέσει σχέδιο οδηγία, αντίστοιχη με εκείνη για τον κατώτατο μισθό. Την οδηγία δηλαδή που ονομάζει την απαράδεκτη κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασία και τον καθορισμό κατώτατου μισθού με νόμο, εθνική παράδοση τη Ελλάδα και άλλων κρατών μελών. Είναι γνωστή η στρατηγική των ελαχίστων. Την εφαρμόζουν χρόνια οι κυβερνήσει τη Νέα Δημοκρατία, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και την άλλη στη χώρα μου. Μοιράζει ψίχουλα με πα σε όσου στερούνται τα στοιχειώδη, που τα παίρνει από εκείνου που είναι λιγότερο φτωχοί. Σπρώχνει τα κοινωνικά δικαιώματα προ τα κάτω, ορίζει μια γραμμή εξαθλίωση πάνω από την οποία κανεί δεν δικαιούται στήριξη, ενώ οι όμιλοι μπουκώνουν με χρήμα του λαού. Ενίσχυση του λαϊκού εισοδήματο αποτελούν τα μέτρα που διεκδικούν με αγώνα σήμερα εργαζόμενοι το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, συλλογικέ συμβάσει εργασία. Αυξήσει σε μισθού συντάξει στη βάση των σύγχρονων αναγκών. Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκή κατανάλωση. Των ειδικών φόρων κατανάλωση σε καύσιμα και ενέργεια. Διαγραφή των πανοτοκιών και των χρεών λαϊκών νοικοκυριών στι τράπεζε. Και προστασία τη λαϊκή κατοικία από του πληστηριασμού.